Άρα λοιπόν, ένα καθεστώς επιβάλλεται αυτή τη στιγμή με πολλέ παράπλευρες ασθένειε, πολυεπίπεδε, που δεν θα στελειώσει ποτέ. Και δει η δικιά τους δικαιολογία είναι ότι αυτό πρέπει να γίνει. Αν είναι δυνατόν να καταλάβει κάποιο, ή να πιστέψει, αν το θέλετε, γιατί δεν γνωρίζει, ότι η δημιουργία έχει στείλει έναν άνθρωπο εδώ στην εσάρκωσή του, κάτι που λίγοι το καταλαβαίνουν πώ ακριβώ συμβαίνει, και όχι επί τη ουσία, και όχι επί τη λεπτομέρεια, κάθεται η ιατρική. Και να το στείλει και θα πρέπει ο δημιουργό, είναι ηλίθιο. Είναι σελήθη δηλαδή ο δημιουργό. Με αποτέλεσμα, θα πρέπει ένα γιατρό, ο οποίο εκτελεί ένα πρωτόκολλο, το οποίο έχει βγει από κάποιε έκτε, ότι αυτό πρέπει να γίνει. Και θα πρέπει να εμβολιαστεί το παιδί με 10-15 εμβόλια. Είναι γύρω στα 32 τα εμβόλια μέχρι τα 12 χρόνια που κάνει το παιδί. Αν είναι δυνατόν, για ασθένειε που δεν είναι καν του ανθρώπου. Και αν τον εμβολιάσουμε από πριν, που θα πάθει αυτέ τι ασθένειε, επειδή τον εμβολιάσαμε. Είναι αδιανόητο για τα ελληνικά δεδομένα, τουλάχιστον για το μυαλό του δικό μου, για το νου του δικό μου, να σκεφτώ ότι υπάρχει μια ατέλεια στη δημιουργία και έρχονται λοιπόν θνητοί άνθρωποι με πάθη, με αδυναμίε, γελιότητε, που θα τολμήσω να πω ότι πολλοί από αυτού είναι μη άνθρωποι, να σου δώσουν λύση αυτό που δεν μπορεί να κάνει ο δημιουργό, αν είναι δυνατόν.